Αύριο θα κατέβετε στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύετε ότι μια τέτοια κίνηση. Ναι, αύριο έχουμε προγραμματίσει να μεταβούμε στο Προεδρικό και στη Βουλή. Ναι, θα αλλάξει κάτι, λέτε, αυτή η κίνησή σας, η απόφασή σας. Είναι θέμα τώρα για 240 οικογένειες. Έμειναν αναπλήρωτοι οι ωστές πράγματα, ασχέτως που τα λιγαρίζει ο κόσμος. Πρέπει να γίνει μια μεσολάβηση από το Προεδρικό, οποιοδήποτε ειδικάτο. Να βρεθούν λεφτά για τις μισθοδοσίες. Ναι. Πώς θα περάσουν 240 οικογένειες τώρα τις γιορτές. Εγώ διαρωτούμαι πώς περνάτε και τώρα, κύριε Ευαγγέλου. Πώς περνούν οι οδηγοί με τις οικογένειές τους. Όχι μόνο τις γιορτές. Χρόνιο το πρόβλημα. Ναι. Αλλά τώρα είναι... Κορυφώνεται. Την παρούσα στιγμή έχουμε 10 του μήνα. 10 Δεκεμβρίου. Για τον Νοέμβριο δεν πληρωθήκατε. Σωστά. Το ερώτημά Σωστά, μου είναι. Ναι. Από εβδομάδα. Τώρα πώς περνούν οι οικογένειες αυτές. Περνούμε. Ο ένας με τον άλλο βοηθά. Αν κρατάει και κάτι ο ένας από τούτο, να περάσουμε. Αλληλεγγύη δηλαδή. Αλληλεγγύη. Μεταξύ των οδηγών. Αλλά μάλιστα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου για να πάει η κατάσταση όλες τις γιορτές. Κύριε Ευαγγέλου, διαρωτούμε πραγματικά, δεν σας δίνουν ενημέρωση τουλάχιστον για το πώς κυλά η διαπραγμάτευση μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών, η εταιρεία? Όχι, η εταιρεία ενημέρωσε μας ότι δεν είχε κάποια οτιδήποτε σήμερα με το Υπουργείο. Ναι, αυτό σας το λένε εδώ και καιρό. Που... Κάτι άλλο σας λένε, κάτι πιο ουσιαστικό, τι συζητούμε με το Υπουργείο? Περιμένουν, γιατί εστάλησαν, όπως μας είπα, στις νέες καταστάσεις στη Λευκοσία, τα οποία αυτά τα πράγματα τους τα είχα συστήλει και πιο παλιά και πρέπει να τα λύσουν εδώ και χρόνια. Ναι. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που θα λυθεί τώρα σε 2-3 ημέρες για να βρουν τη μισθοδοσία. Τις ίδιες καταστάσεις που ζητήθηκαν να δώσουν τώρα, τα είχαν δώσει, είναι οι ίδιες ακριβώς όπως έδωθηκαν πριν 2 χρόνια. Ασφαλώς έχουν τα χρόνια, όπως ακούσαμε εμείς, η εταιρεία κάθε χρόνο έδινε εδώ τα πράγματα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, κάτι άλλο. Ναι, σήμερα ακούσαμε ότι το Black Beauty του Υπουργείου ψάχνει κάτω απεργοσπάστες, άλλους οδηγούς να μεταφέρουν μαθητές. Ποιο ψάχνει, πετε μας ξανά, το Υπουργείο να, τι κάνει. Το Υπουργείο σήμερα προσέγγισε εταιρείες δεμονωμένες κάτω στην Πάφων και ψάχνει να κάνουν προσφορές για να μεταφέρουν τους μαθητές. Ναι. Οι οποίοι αρνήθησαν, όπως ακούσαμε, αυτοί οι δεμονωμένες εταιρείες αρνήθησαν κατηγορηματικά να σπάσουν την απεργία τους οδηγούς. Μάλιστα. Αυτό έγινε σήμερα, κύριε Ευαγγέλου? Σήμερα, ναι. Ναι. Πόσες εταιρείες προσέγγισαν, 1-2 εταιρείες? Πόσες είσαστε? 3-4 εταιρείες στην Πάφο. Ναι. Και σε πράξαν, όχι από όλες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα καταγγέλλεται δημόσια ότι γίνεται μια προσπάθεια για να σπάσει η απεργία. Μάλιστα. Από πλευράς του Υπουργείου. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θέλει το Υπουργείο να απαντήσει πάνω σε αυτήν την καταγγελία που μας κάνετε αυτήν την ώρα. Να τους ψάξουμε. Ναι. Δεν είναι και εύκολο πραγματικά, κύριε Ευαγγέλου, και το ξέρετε κι εσείς, να καταγράφουμε τις αντιδράσεις